ήταν 3-4 ώρα το βράδυ και είπαμε πες ότι δεν μας είχαν κάνει τη διάρρηξη, απλώς είμαστε όλοι μαζί, όλη η οικογένεια και μπαίνανε και μας βάζανε ένα όπλο στο ένα μας παιδί, στο κεφάλι του. Και μας λέγανε ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο, το συνδυασμό ή μας τα δίνετε όλα ή του πετάμε τα μυαλά στον αέρα. Θα τα ανοίγαμε και θα του λέγαμε, θα ανοίγουμε και ευχαριστούμε πολύ. Η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, η βουλευτής της Ένωσης Κεντρών, μας μίλησε για τη ζωή της. Μια ζωή που είχε απ' όλα έντονες στιγμές, πολλές χαρές, αλλά και πίκρες. Είναι πάρα πολύ οδυνηρό να βλέπεις να σου φεύγουν μέσα από τα χέρια σου κάτι που τα έχεις αποκτήσει με πάρα πολύ κόπο και υδρότα. Η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, πολύ πριν ασχοληθεί με την πολιτική, μαζί με τον σύζυγό της, δραστηριοποιούνταν στον χώρο του κοσμήματος και του χρυσού. Έχοντας αποκτήσει ένα πολύ καλό όνομα στη χονδρική, η ζωή τους φάνταζε με παραμύθι. Δεξιώσεις, ταξίδια και μια ζωή ζηλευτή, που όμως μέσα σε ένα βράδυ άλλαξε ολοκληρωτικά. Είχαμε μεγάλη παραγωγή, λαβαίναμε μέρος στις εκθέσεις, αλλά είχαμε μια ατυχία το 1994. Τέλος του 1994 μας κάνουν μια μεγάλη διάρρηξη. Οπότε χάσαμε πάρα πολλά εκατομμύρια σε δραχμές τότε και πάρα πολλά κιλά σε χρυσό σε κοσμήματα. Αν υπολογίσουμε το χρυσό, αν ήταν κλειδωμένα σε ένα χρηματοκιβώτιο, θα ήταν 12 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ αισθανόμουν σαν ένα δεύτερο θάνατο, σαν μια δεύτερη κλοπή. Τότε τα παιδιά μου, τα δύο μεγάλα, σπουδάζανε και μάλιστα σε κολέγια. Ήταν τα έξοδα πολλά. Ο μικρός μας ο γιος ήταν 5 ετών. Αν παθαίναμε κάτι από τη στεναχώρια μας, εκείνος ήταν πολύ μικρός για να μπορέσει να κρατηθεί. Οπότε είπαμε ξανά από την αρχή. Και μαγαζιά και διαμερίσματα πουλήσαμε. Γιατί έπρεπε και να συντηρηθούμε, να ζήσουμε σαν οικογένεια, αλλά και να συνεχίσουμε να διεργαζόμαστε. Δεν με στεναχωρούσε ότι αν έχασα την κοινωνική μου ζωή ή κάτι. Τα ρούχα μου τα έκλειψα στις ντουλάπες μου και τα γλυγούνες και τα κοσμήματα και τα ντόλτσε καμπάνα και όλα τα έκλειψα. Η προσαρμογή στην νέα πραγματικότητα δεν ήταν εύκολη και αυτό γιατί οι απαιτήσεις τριών παιδιών είναι μεγάλες. Χαρακτηριστικά θυμάται ότι εκείνη την περίοδο έμενε άϊπνη ολόκληρη 24 ώρα, ενώ έγινε βουλημική με αποτέλεσμα να πάρει 25 κιλά. Μέσα σε 6 μήνες πάχυνα 25 κιλά. Ο σύζυγος κάπνιζε υπερβολικά, εγώ δεν κάπνιζα τότε και έπιασα τον εαυτό μου να τρώω, να ανοίγω το ψυγείο και να έχω πιάσει μια φορά να τρώω μια σαρδέλα με μαρμελάδα. Δηλαδή δεν ήξερα τι έτρωγα, απλώς για να τρώω. Υπάρχει ένα 25 κιλά. Έφτασα στα 100 τόσα κιλά. Σήμερα όλα αυτά μοιάζουν με μακρινό εφιάλτη και πλέον η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, κάνοντας ένα βήμα παρακάτω, ασχολήθηκε με την πολιτική.